Δευτέρα σημαίνει Weekly Fix. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να δούμε τα πιο συνταρακτικά νέα της εβδομάδας. Φήμες, διαρροές και θόρυβος γύρω από την επερχόμενη κονσόλα της Microsoft, ονόματι Project Scorpio. Μια νέα ανάλυση πληροφοριών από τη Microsoft για το επερχόμενο Project Scorpio αποκαλύπτει πως η κάρτα γραφικών του Scorpio θα έχει περίπου 4,5 φορές την ισχύ του τωρινού Xbox One, όπως επίσης και διαφορετική αρχιτεκτονική της RAM. Στη συγκεκριμένη διαρροή επιβεβαίωσε και ο δημιουργός του Ori and the Blind Forest, ο οποίος στην ερώτηση για το Scorpio έδωσε την απάντηση πως η κονσόλα δεν πρόκειται για κάποια μικρή βιαστική αναβάθμιση της παλιάς, αλλά για μια κονσόλα με χαρακτηριστικά της επόμενης γενιάς, που ταυτόχρονα θα υποστηρίζει και τους τίτλους που είχαμε ήδη στην κατοχή μας. Δεν μένει λοιπόν παρά να περιμένουμε περισσότερα στη φετινή E3, αλλά και την κυκλοφορία του Scorpio στο τέλος του έτους. Επιτέλους ανακοινώθηκε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του αγαπημένου fighting game Tekken 7. Καλό αργά, παρά αργότερα. Η Bandai Namco ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία του Tekken 7 θα γίνει λίγο αργότερα από ό,τι περιμέναμε. Συγκεκριμένα, το πολύ αναμενόμενο fighting game θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου του 2017 για PC, PlayStation 4 και Xbox One. Όσοι προπαραγγείλουν το παιχνίδι θα λάβουν έναν επιπλέον χαρακτήρα, την Ελίζα, ενώ όσοι προπαραγγείλουν το παιχνίδι από το Xbox Store θα λάβουν δωρεάν και το Tekken 6. Square Enix και Marvel ανακοίνωσαν μια μεγάλη συνεργασία που θα αφορά πολλά παιχνίδια, ξεκινώντας από το Avengers Project. Ο τίτλος ενδέχεται να αλλάξει όνομα πλησιάζοντας την κυκλοφορία του και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2018. Το Avengers Project θα περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες, γνώριμα τοπία και τις εμβληματικές στιγμές που έχουν συναρπάσει τους οπαδούς του franchise. Θα έχει μια ολοκαίρουργια ιστορία και θα εισάγει τους gamers σε ένα σύμπαν που θα μπορούν να παίζουν για αρκετά χρόνια. Από τις περιγραφές, ίσως μιλάμε για ένα MMO, όμως αυτά είναι εικασίες ακόμα. Επόμενο θέμα, κινηματογράφος και τηλεόραση. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 81η τελετή βραβείων Oscar. Η ανακοίνωση προβλήθηκε και μέσω live streaming στο YouTube, η οποία μάλιστα κατέληξε να έχει πάνω από 86.000 θεατές. Την πρωτιά στις υποψηφιότητες είχε φέτος το La La Land, που είδαμε σε 14 κατηγορίες, ενώ πίσω του ακολουθούν τα Arrival και Moonlight με 8 υποψηφιότητες το καθένα. Σε αρκετές κατηγορίες διακρίθηκαν και τα Hacksaw Ridge, Manchester by the Sea, Hell or High Water και Jackie. Η έκπληξη όμως ήρθε από τον δικό μας σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για τον Αστακό. Τη φετινή τελετή θα υποδεχτεί για πρώτη φορά ο δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής Jimmy Kimmel στις 26 Φεβρουαρίου. Η Lucasfilm αποκάλυψε το επόμενο κεφάλαιο της σειράς ταινιών Star Wars. Το 8ο κεφάλαιο θα λέγεται Star Wars The Last Jedi. Σε μία ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα Star Wars, ο τίτλος επιβεβαιώθηκε, ενώ παράλληλα χαρακτηρίστηκε ως το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία των Skywalker. Η ταινία Star Wars The Last Jedi θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου του 2017. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των 307 χρυσών βατόμουρων, με τον Batman vs Superman και το Zoolander 2 να έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες. Το κωμικό sequel απέσπασε 9 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της χειρότερης ταινίας του 2016. Το Batman vs Superman, από την άλλη, έφτασε στις 8 υποψηφιότητες, που περιλαμβάνουν κατηγορίες όπως χειρότερο σενάριο, χειρότερο σκηνοθέτη για τον Jack Snyder και χειρότερο συνδυασμός επί οθόνης για τον Ben Affleck και Henry Cavill. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 25 Φεβρουαρίου. Κάπως έτσι κύλησε η περασμένη εβδομάδα και εγώ ανυπομονώ ήδη για την επόμενη. Είμαι η Μαρίλη από το IGN Greece και εμείς ραντεβού εδώ την επόμενη Δευτέρα.